και ήρθε ο θαυμαστικός νόμος στη Βουλή. Επί 2,5 χρόνια. Ερώτημα, δικό μου. Γιατί το θεραπεύσαμε, το θεραπεύσαμε. Μια στιγμή. Δεν υπήρχε καν μνημονιακή υποχρέωση. Είχαν απογοητευτεί. Και τότε ήρθε η κυβέρνηση δική μας, που ήταν σκληρή και διαπραγμάτευτη, και πρότεινε το ΦΠΑ. Αυτό το ΦΠΑ που πληρώνεται κανείς το 24%, είχε ξεσηκωθεί όλη η Βουλή με επικεφαλής τον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Μακρύλια, που είπε ότι είναι εθνική καταστροφή. Διότι αυτό το έχουν σεβαστεί και οι Οθωμανοί. Μνημόνιο ήτανε, όχι είπαμε. Τα αεροδρόμια της ΚΟΑ και της ΡΟΔΟ, όταν εγώ είπα στην ελληνική ομάδα, το λέτε, ότι αν δεν τα φέρει ο Σαμαράς, εγώ τα αεροδρόμια είπα στο Βενιζέλο, που είναι όμορα, δηλαδή της περιφέρειας, ξεχάστε τα, δεν τα ψηφίζω, διαγράφομαι, παρετούμε αν θέλετε, έργο από βουλευτής. Όταν κατέβαινα στη Ρόδο, μου λέγανε οι εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο ότι εάν τα ψηφίσετε αεροδρόμια. Δεν τα ψηφίσετε αεροδρόμια. Φυσικά δεν τα ψηφίσαμε. Γιατί λέγανε όχι. Γιατί δεν ψηφίσαμε, γιατί ήταν έτοιμο ο νόμο. Λοιπόν, η Τροϊκά το ζητούσε. Λοιπόν, εμεί λέγαμε όχι. Δεν είχε πλειοψηφία 150 σοβαρά. Λοιπόν, αν τα ψηφίσαμε τα αεροδρόμια, τότε θα υπήρχε. Εμεί είπαμε όχι. Στο μνημόνιο ήταν γραμμένο. Η διαδικασία της παραχώρησης ξεκίνησε από το μέσα της Αμαράδας. Βεβαίως, αλλά και το ΦΠΑ ξεκίνησε, αλλά δεν το ψηφίσαμε αυτό. Δεν και εγώ. Η εφαρμοστική νόμη ήταν ερχόντως από την εφαρμοστική, λέγαμε όχι δηλαδή στην Τρόικα. Λοιπόν, όταν όμως λέμε ναι σε όλα, όπως λέμε σήμερα, τότε τι να πει. Και πού ήταν οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου της Ρόντου που μου λέγανε εμένα αυτά, τώρα κατεβαίνονται, δεν εμφανίζεται κανένα. Του λέω πού λένε παιδιά, οι προδότες. Προδότες λέγανε. Όποιο ψηφίσει τα αεροδρόμια. Πού είναι οι προδότες. Λοιπόν, μην λέτε λοιπόν ότι ψηφίζετε για να ξεψηφίσετε. Ψηφίζουμε για να πούμε αυτό που θέλουμε. Αλλά όχι να πούμε ότι, ξέρετε, να πάτε να υπογράψετε το σύμφωνο με τη Μακεδονία, να μπει η Μακεδονία, να αρχίσουν οι ενταξιακές διαδικασίες ως Βόρεια Μακεδονία στην Ευρώπη και στο ΝΑΤΟ. Αλλά όταν έρθουμε όμως, εμείς για να πάρουμε τους ψήφους, θα πούμε όχι να βρείτε άλλο. Ποιοι είναι οι άλλοι. Ποιοι θα πάνε δηλαδή. Ποιοι θα πάνε, σας ρωτώ. Αυτή είναι η σοβαρότητα του πολιτικού συστήματος. Άλλο είναι να πεις λέω όχι σε αυτά που πιστεύω και άλλο είναι να λες λέω όχι σε όλους. Πώς θα γίνει. Γι' αυτό δεν μην κατέβετε πατάτες με ντομάτες, διότι δεν γίνεται σαλάτα. Έτσι. Ντοματοσαλάτα με βραστή πατάτα γίνεται πάρα πολύ ωραία. Ντοματοσαλάτα υπάρχει. Υπάρχει και με βραστή πατάτα. Ντοματοσαλάτα εγώ δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτό λοιπόν για το θέμα που λέγεται μακεδονικό και σκόπιο. Και τώρα ερχόμαστε, μου τα βάζω εγώ γιατί μου τα βάλετε εσείς, μου τα βάλετε στην αρχή. Ναι, δεν διαλόγω. Να πούμε. Στο λεγόμενο. Διαδραστική είσαι, αδελφοί. Δεν πειράζει. Εγώ θέλω τη δράση για να πούμε καλύτερα ο κόσμο. Λοιπόν, στο λεγόμενο κοινάρ. Στο λεγόμενο? Κοινάρ. Το κίνημα αλλαγή, μέχρι τώρα τουλάχιστον, είναι κάποιο πρόβλημα. Είναι η κυρία Γεννημάτα. Θα μπορούσε να είναι ο κύριο Αντωνάκη, ο κύριο Θεοδωράκη, ο κύριο Καμίνη, ο οποιοδήποτε. Ποιο είναι η κυρία Γεννημάτα. Τι τη είπε, ότι θέλουμε να ενώσει το χώρο. Και κάνει ό,τι νομίζει για να ενωθεί. Τι έκανε η κυρία Γεννημάτα, έκανε ένα πολιτικό συμβούλιο που θα μπορούσε να βάλει και εμένα μέσα, γιατί δεν μπορεί να πάω από εκεί. Θα μπορούσε να βάλει και τον γραμματέα της κοινωνικής ομάδας, θα μπορούσε να βάλει και τον γραμματέα του κόμματός της, ξέρω εγώ που θαύμαζε ένα φίλο της κτλ. Και θα είχε την πλειοψηφία του πολιτικού συμβουλίου. Τι έκανε όμως, είπε ότι θα έρθετε εδώ όλοι και να κάνουμε μια προσπάθεια ενωτική. Όταν όμως ένα κόμμα βγαίνει και λέει, εγώ προτού πάρει απόφαση πρόεδρος, βγαίνει και λέει, εγώ διαφωνώ και έρχεται και στη Βουλή και λέει, εγώ ψηφίζω κιόλας. Ότι δεν είπε διαφωνώ μόνο, ψηφίζω. Δηλαδή εμείς που ψηφίζουμε σαν κόμμα, σαν κίνημα, σαν ό,τι θέλετε πέστε μας, είμαστε άλλοι. Πώς είναι δυνατόν. Αυτός λοιπόν που δεν ακούει τον κόσμο, τους 212.000, δεν τον διαγράφει κανένας, δεν είπε η κυρία Γεννημάτα σε κανένα φίλο. Αλλά μόνος του θέλει τον εαυτό του εκτός της εντολής του κόσμου. Δεν το κάνει. Θέλει να προχωρήσει ένας μόνος. Ας προχωρήσει. Δεν τον διέγραψε κανένας. Ούτε κάναμε σκηνές, ούτε αποδοκιμάσαμε κανένα.
αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Γιατί βγαίνουν όλοι και λένε το διαλύεται, δεν λέει τίποτα γιατί δεν υπάρχει τίποτα. Είναι συναθλισμός κομμάτων του δημοκρατικού χώρου που κάνει μια προσπάθεια ενωτική. Και βεβαίως, χάρη σε αυτό, είπε η κυρία Γεννηματά ότι και την Κεντρική Επιτροπή, πέστε μου πόσοι να μπουν από εσάς, πόσοι από τους άλλους, πόσοι από τους άλλους, και δεν κάναμε εκλογές. Όμως τώρα, την Κυριακή, αρχίζουν οι εκλογές από τη βάση. Τι σημαίνει αυτό, ότι αυτοί οι άνθρωποι που θα αποτελέσουν τη βάση της Κυριακής αυτής, σιγά σιγά θα εκλέψουν όργανα και σιγά σιγά θα εκλέψουν και την Κυριακή. Ή θα διορίσετε να τα εκλέψετε, γιατί δεν εκλέψετε κάτι συνέδριο. Νομίζετε εκεί έγινε το πρόβλημα. Με συγχωρείς. Διορισμένοι και στην Κεντρική Επιτροπή και στις συνέδρους και στις νομαρχιακές επιτροπές καλή ώρα σαν της περιοχής μας. Και από εκεί και πέρα, 250.000 που ψηφίσαμε δεν συμμετέχουν. Όπως δεν συμμετείχαν, γι' αυτό δεν έγινε. Εάν με ακούτε, λέτε για την Κυριακή. Ναι, την Κυριακή, επαναλαμβάνω, ψηφίζουν για να δημιουργήσουν την αιστεία της βάσης. Αυτή η βάση θα εκφραστεί και θα δώσει τα όργανα της. Και κάποια στιγμή, δεν ξέρω πότε, θα γεγονότα και θα δείξουν, θα δώσει η Αιρετή και η Κεντρική Επιτροπή και Πολιτικό Συμβούλιο. Γιατί να είναι το Πολιτικό Συμβούλιο, λέω ένα όνομα. Ο Τάδε, δεν μιλάω ο νόμος. Γιατί είναι το κλίμα έτσι όπως το περιγράψατε εσείς στην αρχή. Ότι ένα από τα κόμματα τα οποία παρτίζουν αυτή την σύνθεση του κινήματος αλλαγής, προφανώς εκφράζονται στην την πολιτική του θέση, ψήφισε διαφορετικά. Έτσι δεν είναι. Εσείς όμως το βάζετε απέναντι. Και ταυτόχρονα λέτε και σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ανήκουν σε αυτόν τον πολιτικό χώρο ότι την Κυριακή έχουν εκλογές. Ελάτε ή τους λέτε δεν είναι ελληνικά. Αυτό θέλουμε να διευκρινίσουμε. Τους λέτε ελάτε να ψηφίσετε ή όχι. Αφού θέλετε να σας το πω πιο απλά, η κυρία Γεννηματά μαζί με τον κύριο Ανδρεάκη και τους άλλους πασοκοπηγούς πήραν το 90%, το 85%, το 90%. Αν κάνανε εκλογές, από αυτούς θα βγαίνει τα άλλα. Δεν είναι τα κουτιά το βουλή, είναι πολιτική θέση. Ωραία, για τους 212.000. Η κυρία Γεννηματά έκανε παραχώρηση και είπε ότι αντί να δώσω μορφή δημοψηφίσματος, γιατί αυτό ήταν, άμα ψηφίσει το 85% τους πασοκικούς υποψηφίους, εγώ θέλω να σας βάλω ως μέσα. Και αυτό, αν θέλετε, πληρώνεται σήμερα, το θέμα ΑΕ. Διότι ο κύριος Θεοδωράκης, που θα είπε, αν του ζητούσαν τους 210.000 να θέσουν πολιτικό συμβούλιο και έβαζα εγώ ψηφιότητα, θα πρέπει να βγω λιγότερο στον κύριο Θεοδωράκη, Πανελληνία. Αλλά για κουκιά μιλάτε πολύ. Μα είναι οι άνθρωποι που ψήφισαν αυτού. Δεν μιλάω για κουκιά, εγώ. Μιλάω για τις διαδικασίες της βάσης, οι οποίες μπήκαν πριν από μερικά χρόνια, ανοιχτές διαδικασίες μέσα σε ένα κόμμα, όντως το Πασόκ τότε, οι οποίες καταστρατηγήθηκαν ενώ άλλα κόμματα τις μιμούνται. Η εκλογή του αρχηγού, η εκλογή των οργάνων από τη βάση, πράγματα τα οποία δεν έγιναν. Και πάτε να εκλέξετε συντονιστικές επιτροπές εν ώψη εκλογών. Προφανώς, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, δεν ξέρω να σας πω και με την εκλογή αρχηγού. Με πάλι αποκλεισμούς. Αυτό το πράγμα δεν νομίζω ότι συνάδει με τις... Εκλογή αρχηγού δεν έχει κάνει κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, σε δύο Κυριακές, 10 υποψήφοι να βγαίνουν στην τηλεόραση και να λένε τα προγράμματά τους, ο κόσμος όμως αυτούς ψήφισε. Αυτός ο κόσμος έδωσε εντολή ενωτική, δεν έδωσε εντολή έκφραση. Έκφραση θα γίνει τώρα. Δηλαδή ο κόσμος αυτός που πάει τώρα θα γεννήσει τα όργανα του, τα οποία θα αντικαταστήσουν. Και πώς θα γίνει. Δεν είναι αιώνια τα όργανα αυτά, έχουν ημερομηνία λήξη. Δεν έγιναν εκλογές για τα όργανα που έπρεπε να γίνουν. Μα σας λέω ότι θα έβγαζε 85% ήταν το Πασό, οι άλλοι θα έβγαζαν. Αυτό το λέτε, πού το ξέρετε αυτό. Μα αυτή ήταν. Πώς το εκτιμάτε αυτό. Οι ψηφοφόροι που ψήφισαν. Το 80% πιστεύετε ότι το Πασό που ήταν στην κατάσταση που ήταν, έχετε την εντύπωση ότι αυτοί που πήγαν και ψήφισαν το Πασό. Ήταν οι προοδευτικοί άνθρωποι μια κοινωνία οι οποίοι επιτέλους είδαν κάτι να γίνεται και συγκροτήθηκαν και πήγαν να ψηφίσουν και απογοητεύτηκαν μετά με τις ήδη την επόμενη μέρα διχασμούς που συνεχίζονται. Εσείς τι λέτε, εγώ εκτιμώ ότι δεν ήταν. Ότι η βάση ότι είναι ότι αυτή. Ότι την κυρία Γεννηματά και τον κύριο Θεοδωράκη που ένας πήρε. Δεν μιλάμε για πρόσωπα, μιλάμε για προοδευτικό χώρο. Για τα πρόσωπα. Ψήφισαν άνθρωποι που ψηφίζουν, πιστεύουν ότι καλός αρχηγός θα είπε ο κύριος Θεοδωράκης. Δεν σας μιλάω για πρόσωπα. Μα αυτό μου λέτε. Επιμένετε σε αυτό. Μου λέτε. Σας λέω ότι δεν έγιναν διαδικασίες μέχρι και το συνέδριο και από εκεί και πέρα με τον ορισμό των νομαρχιακών επιτροπών και την βάση.
απομακρύνθηκαν, συσπηρώθηκαν. Αυτή που συσπηρώθηκαν και θα έβγαζε αποτέλεσμα το οποίο θα ήταν πρέσβυο. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Και πάλι εγώ, όταν το αποτέλεσμα είναι φασιστικό. Ήθελε να δώσει περισσότερη έκταση δημοκρατία. Και του είπε, όχι, βάλτε του δικού σα μέσα. Δώστε δηλαδή δύναμη παραπάνω από όσοι έχετε στη βάση. Τι άλλο να κάνει. Αυτό έλεγα. Αυτή τη μιλάτε, αυτή τη στιγμή είμαστε προς τις εκλογές και μιλάτε με ένα διχαστικό λόγο. Ας πούμε, δεν είναι αυτός ο ανθρώπος που ήταν στο προοδευτικούς που είναι στο ποτάμι. Μην έρχεται να πάρει το μέρος στην... Σας εξηγώ ότι το αίτημα να γίνουν διορισμένοι δεν το έκανε η κυρία Γεννηματά. Το έκανε ο κύριος Θεοδωράκης, ο κύριος Θεοχαρόπουλος. Γιατί το κάνανε, γιατί θέλανε να βάλουν δικούς αντιπροσώπους. Η Γεννηματά να θέλει να βάλει άλλους, όπου θα έβγαινε μόνη της. Είχε 70-80%. Δεν θα μπορούσε να υποδείξει οποιονδήποτε. Άρα λοιπόν, αυτό που έκανε η κυρία Γεννηματά, το έκανε για να διασφαλίσει την ενότητα. Το καταλάβατε. Δεν καταλαβαίνω. Εσείς το καταλαβαίνετε. Το έκανε για να διασφαλίσει την ενότητα εις βάρος του συμφέροντος του μικροκομματικού του δικού της. Διότι όταν έκανε εκλογή 15 μελούς πολιτικού συμβουλίου, ποιοι θα ήταν τα υπόλοιπα μέλη. Θα ήταν της πλειοψηφίας, της μειοψηφίας θα ήταν. Λοιπόν, άρα εκ των πραγμάτων τι έκανε. Είπε να είναι όλοι ευχαριστημένοι, να προχωρήσουμε σιγά σιγά σε ένα κόμμα από τη βάση του που θα αντικαταστήσει τα διορισμένα μέλη. Τι άλλο να κάνει. Έκανε δηλαδή ουσιαστικά υποχώρηση. Δεν έκανε παραχώρηση. Υποχώρηση. Παραχώρησε αυτό το οποίο θα μπορούσε να εξασφαλίσει με εκλογές. Άρα κατά συνέπεια πρέπει να γίνει αντιληπτό για άλλη μια φορά ότι το ότι δεν έγιναν εκλογές από τη βάση δεν ήταν αίτημα της κυρίας Γεννηματά, αλλά ήταν το συνιστοσόν. Για ποιο λόγο ήταν το συνιστοσόν, διότι... Για να είναι πιο αναλογική η προσώπηση. Διότι είχαν δει ότι τις εκλογές αυτοί είχαν πάρει πολύ χαμηλά ποσοστά. Η βάση ήταν άλλη. Η κυρία λοιπόν Γεννηματά, αντί να τους πει αυτό που είπε η συνάδελφός σας προηγουμένως, εκλογές, και οπότε το αποτέλεσμα θα ήταν τραγικό για τις συνιστοσόν. Για τους άλλους, ναι. Βέβαια. Υποχώρησε ή έκανε παραχώρηση, πες το θέλετε, και είπε ρε παιδιά, πώς είναι, να έχω εγώ 50, 51, πώς, πάρτε τα υπόλοιπα εσείς.